Έφερε συνολικά 12 τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο προς αριστερά τραχυλική χώρα. Με εννοείται ρήξη και τρώση όλων των μαλακών μορίων μαζί με μεγάλα αγγεία. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης από την άγρια δολοφονία μιας γυναίκας ηλικίας 73 ετών από τα χέρια του ίδιου του συζύγου της 81 ετών μέσα στο σπίτι του στο πρωί της Παρασκευής. Βγήκε αυτό στον μπαλκόνι και φώναζε, σκότωσα την ταξία. Δεν τον πιστέψανε ότι πήγανε οι γείτονες να μπήκανε πάνω στο σπίτι. Η τυχαία ήταν ξαπλωμένη. Όπως αποκαλύφθηκε, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε συλληφθεί πριν από 15 ημέρες επειδή είχε ξυλοκοπήσει άγρια τον εγγονό του. Δεν ήθελε παππούς να έρθει κάποιος μέσα στο σπίτι του να αλλάξει τα πράγματα του. Γι' αυτό δεν ήθελε να έχει ο γονός τα κλειδιά. Και ο μικρός είναι μικρός, πήγε, τα έκανε τα κλειδιά, αντικλείδι. Γι' αυτό ο παππούς παραξηγήθηκε και τον χτύπησε. Χτύπησε με τον μπαστούνι. Μετά την επίθεση στον εγγονό του, όπως καταγγέλει η κόρη του, είχε ζητήσει από τον εισαγγελέα να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση. Κάτι που όμως, όπως υποστηρίζει, δεν έγινε και αφέθηκε ελεύθερος. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι η αστυνομία και ο εισαγγελέας δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, ενώ τους είχαμε πει, τους είχαμε προειδοποιήσει. Από ό,τι ξέραμε, ο πατέρας μου είχε κάποια θέματα. Ο εισαγγελέας έκανε μια εκτίμηση με βάση μια προφορική τηλεφωνική αναφορά του αστυνομικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προφορική αναφορά του αστυνομικού δεν είναι επαρκής προκειμένου να σχηματίσει ο εισαγγελέας προσωπική άποψη για το ποιος είναι ο δράστης και να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να τον αφήσει ελεύθερο. Ζητείται συνήθως είτε από το ίδιο το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, είτε από συγγενείς του θύματος αλλά και από συγγενείς του κατηγορούμενου η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, δεν διατάχθηκε κάτι τέτοιο στην αστυνομία, γι' αυτό και δεν πραγματοποιήθηκε. Ο δράστης μετά τη δολοφονία προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας χλωρίνη. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.